Για αυτό το βίντεο με έχετε βομβαρδίσει. Μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα στο Instagram. Μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα στο YouTube. Μου έχετε στείλει άπειρα μηνύματα στο Facebook. Και ναι, επιτέλους αποφάσισα να το κάνω. Έστειλα μήνυμα στη Σύση, δεν μπόρεσα να τη βρω. Προφανώς δεν είδε τα μηνύματα που της έστειλα στο Instagram. Γνωριζόμαστε βέβαια από παλιά, αλλά οφείλω να το κάνω για το κοινό μου, και αν θέλει η Σύση, ρε παιδιά, ας το διαγράψει αυτό. Τα βίντεο τα οποία κάνουμε είναι διδακτικά. Η Σύση είναι ένα δημόσιο πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό. Τη ζητήσατε να σας κάνει hair care routine, σας κάνει hair care routine, και είμαστε εδώ να αντιδράσουμε στο hair care routine της Σύση, να συμβουλέψουμε τη Σύση, αλλά να συμβουλέψουμε για την κάθε γυναίκα η οποία την παρακολουθεί, τι είναι σωστό και τι μπορεί να μην είναι τόσο σωστό για τα μαλλιά της, έτσι ώστε να έχει την καλύτερη ρουτίνα μαλλιών την οποία θα μπορούσε να έχει ποτέ. Πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο το οποίο έχει δημιουργήσει η Σύση και πάνω σε αυτό να κάνουμε το δικό μας reaction και να σας πούμε τι ισχύει και τι δεν ισχύει από όλα αυτά. Σύση, ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Το βίντεο το οποίο έχεις δημιουργήσει, έχω συμφωνήσει σε πολλά από αυτά τα οποία λες, αλλά πάμε να δούμε και σε ποια δεν έχω συμφωνήσει. Λοιπόν, φιλιά πολλά και πάμε να το δούμε στην πράξη. Έχετε ζητήσει τόσες φορές, βρε, τόσες φορές, τα μαλλιά και τα μαλλιά και τα μαλλιά. Λέω, για κάποιο λόγο νομίζουν ότι ξέρω από μαλλιά. Όχι. Μία είναι η ρουτίνα του μαλλιού μου, ένα χτένισμα ξέρω να κάνω, αυτό εδώ, και θα σου το δείξω. Μη φανταστείς ότι ξέρω hair do και hair that και hair παραπέρα, ούτε λίγο. Ξέρω να κάνω αυτό, το έμαθα για να επιβιώνω και το χρησιμοποιώ παντού. Καλώς ήρθες λοιπόν σε αυτό το βίντεο. Καταλαβαίνετε τι εννοεί να επιβιώνει μία μάνα η οποία δουλεύει στην τηλεόραση, η οποία κάνει ραδιόφωνα, η οποία κάνει φωτογραφίσεις, η οποία πρέπει να τηρεί Instagram. Χρειάζεται να αλλάζει συνεχώς το χτένισμά της καθημερινά ή να διατηρεί ή να συντηρεί το χτένισμά της. Οπότε προφανώς θα μας μιλήσει για μια εύκολη λύση, για τον τρόπο τον οποίο θα μπορείτε κι εσείς να διαχειριστείτε τα μαλλιά σας γρήγορα. Και όντως αυτό το στυλ το οποίο έχει, το έχει χρόνια, είναι κάτι το οποίο της ταιριάζει, τη φωτίζει και την αναδεικνύει. Πάμε να δούμε λοιπόν στην πράξη τι κάνει η ίδια. Θα κάνουμε μαζί τη βασική ρουτίνα, θα σου δείξω ποια προϊόντα χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο και πώς κάνω αυτό το χτένισμα που είναι της καθημερινότητάς μου. Γιατί μου το ζητάς, θα έχεις τους λόγους σου. Κάτσε αναπαυτικά, αφού κάνεις subscribe και like, εγώ θα περιμένω. Ευχαριστώ για την πάσα, Σύση, μπορείτε να κάνετε subscribe και σε μένα. Ευχαριστώ, Σύση μου, να είσαι καλά. Συμπαρουσιαστής, Worry, do your thing and come back to start this video. Καλά, πολύ international νιώθω. Πάμε. Ξεκινώντας λοιπόν να μιλήσουμε για μαλλιά, θέλω να σας δείξω πρώτα τα προϊόντα που χρησιμοποιώ αυτή την περίοδο. Γενικά δεν είμαι πάρα πολύ κολλημένη. Στη ζωή μου, όταν βρίσκω ένα προϊόν το οποίο με τρελαίνει, χάνω τα μυαλά μου, κολλάω. Με τα μαλλιά όμως. Είναι πολύ τίμιο το ότι γράφει το ότι είναι not sponsored, δηλαδή ότι όντως είναι τα αγαπημένα της προϊόντα. Ωραία. Και δεν μιλάει γενικά, αλλά μιλάει για αυτά τα οποία η ίδια χρησιμοποιεί. Τα οποία δεν θα αναλύσουμε βέβαια. Νομίζω ότι, ρε παιδί μου, ένα προϊόν όταν το χρησιμοποιείς πάρα πολύ, μετά τα μαλλιά σου το βαριούνται και δεν έχει την ίδια απόδοση. Κάνω λάθος. Σε αυτό, όχι, έχεις απόλυτο δίκιο. Τα μαλλιά μας όταν συνηθίζουν σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες, δηλαδή αν χρησιμοποιούμε ένα σαμπού, ένα έλαιο, μια συγκεκριμένη σειρά από μια εταιρεία για ένα χρονικό διάστημα πάνω από 1-1,5 μήνα, εκεί λοιπόν σταματάει η δράση τους, μειώνεται η δράση τους. Οπότε, αν θεωρείτε ότι τα μαλλιά σας χρειάζονται ενυδάτωση, αυτό το οποίο θα κάνετε είναι να χρησιμοποιείτε ενυδάτωση από μία εταιρεία και μετά από ένα δίμηνο να ξαναχρησιμοποιήσετε ενυδάτωση αλλά από μία άλλη εταιρεία, όπου θα έχει διαφορετικά δραστικά συστατικά. Ή αν είναι σε φάση όπου τα μαλλιά σας έχει αλλάξει η ανάγκη της, δηλαδή ήταν προϊόντα αναδόμησης και τώρα έχετε την ανάγκη να πάτε σε ενυδάτωση για να τα αισθάνεστε πιο μαλακά, τότε θα αλλάξετε πάλι σειρά. Αλλά σταματήστε να χρησιμοποιείτε, παιδιά, τα ίδια προϊόντα για χρόνια. Η Σύση έχει απόλυτο δίκιο και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που το μοιράζεσαι. Πάθος, πιστεύεις. Θα σας δείξω λοιπόν αυτή την περίοδο τι χρησιμοποιώ. Σαμπουάν χρησιμοποιώ της Elvive. Γενικά παίρνω πάντα σαμπουάν που έχουν να κάνουν με βαμμένα μαλλιά, γιατί το κόκκινο είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο χρώμα. Δεν παίρνω ακριβά σαμπουάν. Σχεδόν ποτέ, γιατί το ξεπλένεις. Ξέρω. Δεν θεωρώ ότι. Δεν μου αρέσει να επενδύω. Λοιπόν, αυτό δεν ισχύει. Και δεν ισχύει γιατί. Γιατί τα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ έχουν μειωμένες δραστικές ουσίες σε σχέση με τα κομμωτηριακά, που σημαίνει ότι τα κομμωτηριακά προϊόντα
μπορεί να έχουν μια δραστική ουσία ενυδατική, παραδείγματι σε ένα ποσοστό 8%. Τα προϊόντα στο σούπερ μάρκετ μπορεί να έχουν, γι' αυτό και η τιμή τους είναι πολύ πιο χαμηλή, μπορεί να παράγονται από την ίδια εταιρεία, αλλά να έχουν μια περιεκτικότητα 0,8%. Οπότε το αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να δώσει ένα σαμπού, σίγουρα έχετε λουστεί με σαμπουάν τα οποία ήταν καλά για τα μαλλιά σας και σαμπουάν τα οποία δεν απέδωσαν, αυτή ακριβώς είναι η διαφορά. Οπότε ο όρος τα ξεπλένεις για μένα δεν ισχύει. Σύσυμα. Σε κάτι που δεν μένει πάνω στα μαλλιά μου και απλά κάνει ξυπνάδα. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να είναι καλό το προϊόν για να μην χάνω το χρώμα. Αλλά νομίζω ότι και με οικονομικά σαμπουάν μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά. Μάσκα φοράω κάθε φορά. Αυτή την περίοδο φοράω τη Παντέν. Πάλι το κόκκινο για να μην χάνουμε το χρώμα. Σε αυτό συμφωνώ απόλυτα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενυδατώνεις τα μαλλιά σου και να διατηρείς ουσιαστικά την υγρασία, ειδικά από τη στιγμή που χρησιμοποιείς θερμικά styling και τα μαλλιά σου αφυδατώνονται. Οπότε, επειδή ο σύγχρονος τρόπος ζωής της κάθε γυναίκας έχει επιτάσει ουσιαστικά με τα γυμναστήρια, με τους ρήπους που βγαίνουμε έξω, που τα μαλλιά μας λερώνονται συνεχώς κτλ. Ευτυχώς πλέον όχι με το τσιγάρο. Ωραία. Οπότε χρειάζεται να ενυδατώνουμε όσο πιο συχνά τα μαλλιά μας. Οπότε και εγώ είμαι υπέρ στο να χρησιμοποιείτε μάσκα όσο πιο συχνά μπορείτε. Και με τη μάσκα ανανεώνω πάρα πολύ συχνά. Πιο πολύ όμως με προϊόντα που έχεις στο σούπερ μάρκετ, ιδιαίτερα οικονομικά, και σαμπουάν και κοντίσιονερ και κρέμες μαλλιών. Εντάξει, κοντίσιονερ σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιώ. Και εγώ επειδή έχω... Αυτό δεν θα συμφωνήσω καθόλου, Σύσυμο. Και δεν θα συμφωνήσω καθόλου γιατί. Το conditioner είναι ένα προϊόν το οποίο κάνει conditioning, δηλαδή επαναφέρει την τρίχα στη φυσική της κατάσταση, στην αρχική της κατάσταση. Μόλις μπαίνουμε λοιπόν να κάνουμε το λούσιμό μας, η τρίχα έχει λέπια και αυτά τα λέπια ανοίγουν. Όταν ανοίγουν λοιπόν αυτά τα λέπια, αμέσως μετά βάζουμε τη μάσκα. Η μάσκα διεισδύει εσωτερικά στα μαλλιά και μας δίνει τροφή. Αφού ξεβγάλουμε τη μάσκα, για να κάνουμε ένα πολύ καλό sealing και να σφραγίσουμε τα λέπια της τρίχας, χρησιμοποιούμε conditioner. Μετά τη μάσκα χρησιμοποιούμε το conditioner. Το conditioner λοιπόν αυτό το οποίο κάνει είναι conditioning, δηλαδή επαναφέρει την τρίχα στην αρχική της κατάσταση. Έτσι έχουμε καθαρίσει τα μαλλιά με το σαμπού, έχει διεισδύσει εσωτερικά στα μαλλιά η μάσκα, έτσι ώστε να έχουμε θρέψει τα μαλλιά και ερχόμαστε και κάνουμε ένα εξαιρετικό sealing για να μπορούμε να σφραγίσουμε τα λέπια της τρίχας. Αυτό ισχύει για όλες τις εταιρείες που γνωρίζω, πλην της Kérastase, η οποία η μάσκα της κλειδώνει και τα λέπια της τρίχας. Πάμε παρακάτω. Ιδιαίτερα ξηρά, δεν είναι λιπαρά μαλλιά. Λούζω τα μαλλιά μου 1 με 2 φορές την εβδομάδα. Δεν τα λούζω παραπάνω ποτέ. Θεωρώ ότι χαλάει τρίχα, χαλάει το pH. Τώρα που έχω την εκπομπή, 2 φορές γιατί χτενίζομαι πιο συχνά. Το καλά. Αυτό. 2 φορές λοιπόν, λέει, αν έχετε εκπομπή, ωραίο. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα πω στη συγκεκριμένη φάση που λέει η Σύση είναι το εξής. Ότι υπάρχουν γυναίκες οι οποίες π.χ. γυμνάζονται και γυμνάζονται 4 φορές την εβδομάδα. Οπότε δεν είναι αρεστό και στις ίδιες να αισθάνονται ότι τα μαλλιά τους είναι λερωμένα επειδή απλά έχουν υδρωθεί κτλ. Είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως για το σύγχρονο τρόπο ζωής. Η γυναίκα λοιπόν η οποία ζει και επιλέγει το σύγχρονο τρόπο ζωής και θέλει να λούζεται πιο συχνά κτλ. Μπορεί να το κάνει. Ιδανικά, εγώ θα πρότεινα να χρησιμοποιεί προϊόντα τα οποία να είναι sulfate free, τα οποία να διατηρούν φυσικά λιπίδια πάνω στην τρίχα και να μην έχουν τόσο έντονους απορρυπαντικούς παράγοντες. Αλλά δεν υπάρχει κανόνας για το λούσιμο. Γιατί κάθε γυναίκα έχει τελείως διαφορετικό lifestyle. Πάμε παρακάτω. Καλοκαίρι αναγκαστικά πιο συχνά γιατί κάθε μέρα είμαστε στη θάλασσα, αλλά τις υπόλοιπες μέρες όχι. Χρησιμοποιώ λοιπόν αυτό το σαμπάν και αυτή τη μάσκα όσον αφορά το λούσιμο. Μετά τη μάσκα και αφού τα έχω ξεβγάλει όλα πάρα πολύ καλά, χρησιμοποιώ το Lightweight Leave-In Conditioner with Goji Berry and Organic Aloe Instant Detanging and Softness. Fresh Line. Με τα Fresh Line ξέρετε ότι έχω μεγάλη αγάπη. Αυτό λοιπόν είναι για συχνή χρήση. Το ψεκάζεις και μένει στο μαλλί. Είναι... Μαλλιά τα οποία έχουν την τάση να φριζάρουν και μαλλιά τα οποία έχουν την τάση να αφυδατώνονται. Εννοείται ότι χρειάζονται μαλλιά τα οποία έχουν υποστεί έντονες τεχνικές εργασίες, όπως είναι δεκαπάζ, όπως είναι αποχρωματισμοί συνεχείς, αντάβιες ή και έντονες βαφές. Εννοείται ότι χρειάζεται να χρησιμοποιούμε κάτι το οποίο να είναι leave-in, γιατί το δέρμα μας συνηθίζει να θέλει να απορροφάει υγρασία. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και στα μαλλιά μας. Αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε ενυδατωμένα μαλλιά, οφείλουμε να τους δίνουμε την έξτρα ενυδάτωση. Γι' αυτό μπορεί να το δώσει πάντα ένα leave-in conditioner, το οποίο θα μπαίνει μετά από τη ρουτίνα του λουσίματός μας.
Πάρα πολύ ελαφρύ το μαλλί και γυαλιστερό. Δηλαδή, άμα δείτε τώρα στο λούσιμο, το έβαλα μετά, δεν το ξεβγάζεις. Είναι λεπτόρευστο conditioner χωρίς ξεύγαλμα. Στεγνώνω μετά, δηλαδή η φάση που με βρίσκεται είναι αυτή που έχω στεγνώσει και έχω βάλει όλα τα προϊόντα πάνω στα μαλλιά μου, ό,τι έχω βρει. Αυτό σας το έχω ξαναδείξει όταν είχαμε δείξει τα αγαπημένα μου προϊόντα. Κάτσε να μην το κουνήσω για να δείτε λίγο πώς είναι, που είναι πάνω μπλε και κάτω άσπρο. Το κουνάς και ψεκάζεις, τη σπαντέν και αυτό. Άρα είναι διφασικό προϊόν, το ανακοινείς για να το. Είναι για μαλλιά τα οποία έχουν τάση στη λιπαρότητα και επίσης αν δεν θες να λουστείς, γιατί πραγματικά δεν είναι καλό, δεν είναι μπίχλα παιδιά, ντουζάκι και τα λοιπά κάνουμε κάθε μέρα. Αν και οι ειδικοί λένε ότι ούτε αυτό είναι σωστό, αλλά εντάξει εκεί σε καταλαβαίνω. Στα μαλλιά όμως... Δεν ισχύει αυτό, σας είπα προηγουμένως ότι ισχύει το ότι κάθε γυναίκα έχει τη δική της ρουτίνα, δεν μπορεί μια γυναίκα να μένει άλλουστη. Ειδικά όταν έχει πάρα πολύ λιπαρά μαλλιά, ωραία. Οπότε για μένα η κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Δεν θα ήθελα να το γενικεύσουμε αυτό, ωραία. Μην το κρατήσετε λοιπόν σαν κανόνα. Πάμε παρακάτω. Αν δεν έχεις βγει έξω, να έχεις πάει ξέρω εγώ κάπου που έχει κάπνα που κι αυτό δεν παλεύεται, ή αν δεν έχουν βρωμίσει για κάποιο λόγο, δεν έχει βρέξει ξέρω εγώ, δεν έχει κάτι συμβεί, και αν δεν βάζεις προϊόν στα μαλλιά σου, hairspray και λάκ και τα λοιπά, δεν έχεις λόγο να λούσεις παραπάνω. Και για τις γυναίκες που έχουν λιπαρό μαλλί υπάρχουν και τα dry shampoos. Αυτό εδώ έχει... Τα dry shampoo μπορεί να λειτουργήσουν, πώς να το πω, συνδυαστικά με το λούσιμό σας, έτσι ώστε να παρατείνετε κατά μία μέρα το λούσιμο. Αν το dry shampoo το βάλετε 2 ή 3 μέρες συνεχόμενα, θα σας δώσει μία λιπαρή πάστα στη ρίζα, το οποίο είναι πάρα πολύ αντιαισθητικό. Έχει και λίγη σιλικόνη, οπότε είναι και για το χτένισμα, δηλαδή θα σε βοηθήσει να προστατέψει. Αν και εγώ πολλές φορές χρησιμοποιώ όταν είναι να κάνω ψαλίδι ή μασιά. Μασιές ακάλυπτες μικρές. Και τα λοιπά, όλα αυτά ξέρεις. Συνήθως χρησιμοποιώ και αυτό της Schwarzkopf για να είμαι σίγουρη ότι θα προστατέψω το μαλλί μου και θα αντισταθεί στη θερμότητα. Κατά τα άλλα, έχω χρησιμοποιήσει σε περιόδους που νιώθω το μαλλί μου ιδιαίτερα ξηρό. Έχω χρησιμοποιήσει λάδι καρύδας και ελαιόλαδο για να κάνω μάσκες. Μάσκες λοιπόν στα μαλλιά κάνω μόνο με φυσικά προϊόντα. Σε μαγαζιά με βιολογικά προϊόντα μπορείτε να βρείτε, έχει κάτι βάζα τέτοια με λάδι καρύδας. Βάζω μπόλικο ή ελαιόλαδο ή λάδι καρύδας. Αν είσαι λιπαρός τύπος, μην βάλεις ελαιόλαδο, βάλε λάδι καρύδας. Και μετά το ελαιόλαδο αφήνει και μια μυρωδιά περίεργη. Ενώ το λάδι καρύδας είναι super και στη μυρωδιά που αφήνει. Το βάζω παντού στα μαλλιά, παντού και στη ρίζα και στις άκρες και παντού. Τα τυλίγω με μια πετσέτα η οποία είναι νοπή με ζεστό νερό, την έχω στραγγίξει έτσι πάρα πολύ καλά και τα τυλίγω μέσα, αυτό τώρα μία φορά το μήνα, το δίμηνο, και τα αφήνω εκεί να κάτσει καμιά ώρα και μετά μπαίνω και λούζομαι. Εντάξει, μιλάμε μετά, είναι θεϊκό, δεν υπάρχει. Για να πω αυτό για τα φυσικά έλαια, το οποίο ανέφερε τώρα η Σύση, θέλω να ξέρετε λοιπόν ότι τα φυσικά έλαια δεν αποδίδουν σε όλα τα μαλλιά. Ωραία. Αυτό θα πρέπει να το δείτε κατά περίπτωση. Σίγουρα δεν αποδίδουν σε μαλλιά τα οποία είναι ντεκαπαρισμένα. Σίγουρα δεν αποδίδουν λοιπόν σε μαλλιά τα οποία έχουν υποστεί έντονα ξανοίγματα ή πολύ έντονες αντάβλες. Ωραία. Υπάρχουν συγκεκριμένα έλαια τα οποία αποδίδουν για τα μαλλιά και αυτό είναι το αργανέλαιο. Το αργανέλαιο λοιπόν περιέχει αντιοξειδωτικά ω3 και ω9 και βοηθάει στην ολική ανάπλαση της τρίχας. Οπότε στην καλύτερη του μορφή, αν το βρείτε στην πιο άγνη μορφή, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία η οποία έχει κάνει brand με βάση αυτό, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση, όπου είναι το top λάδι το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή, το οποίο μπορείτε να το βρείτε σε premium σαλόνια. Από την άλλη όμως, θέλω να πω το εξής. Τα φυσικά έλαια αποδίδουν σε φυσικά μαλλιά, και πάλι όχι όλα. Δηλαδή, κυκλοφορούν άπειρα έλαια, παιδιά. Υπάρχουν έλαια αβοκάντο, υπάρχουν έλαια καρύδας, υπάρχει δαφνέλαιο, υπάρχουν σπορέλαια ειδικά, υπάρχουν ηλιέλαια, υπάρχουν ανθέλαια. Δεν ταιριάζουν όλα τα προϊόντα σε όλα τα μαλλιά. Μετά, έλαια τα οποία είναι πάρα πολύ λεπτόρευστα, πιθανόν, όπως είναι το έλαιο καρύδας, να αποδώσουν καλύτερα γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερη διεισδυτικότητα σε σχέση με το έλαιο. Το ελαιόλαδο που ανέφερε προηγουμένως η Σύση και έχει απόλυτο δίκιο γιατί και σαν υφή δεν είναι ωραίο και γενικά δεν έχει να δώσει κάτι. Το καστορέλαιο από την άλλη φημολογείται ότι αποδίδει. Αλλά ξαναλέω, αυτό θα δείτε απόδοση μόνο αν έχετε φυσικά μαλλιά και όχι πάντα. Δηλαδή μπορείτε να δοκιμάσετε ένα καστορέλαιο, να το δουλέψετε στα μαλλιά σας και να μην δείτε κανένα αποτέλεσμα. Αν όμως πραγματικά θέλετε να δείτε αποτέλεσμα είτε έχετε βαμμένα είτε έχετε φυσικά μαλλιά, ψάξτε να δείτε για το αργανέλαιο που σας έλεγα προηγουμένως.
μαλλί. Απλά είναι προβληματικό εκείνη την ώρα που συμβαίνει. Μπορεί να τρέχουν λάδια εδώ γύρω-γύρω. Να μην είσαι στην καλύτερη των καταστάσεων. Για το βούρτσισμα χρησιμοποιώ τέτοια βούρτσα. Συνήθως είναι τίγκα στην τρίχα. Τώρα επειδή θα στη δείξω, προσπάθησα να την καθαρίσω και κάθε φορά με το που βουρτσίζω μετά την καθαρίζω. Δεν σπάει τα μαλλιά. Είναι αυτό που έχει τη. Ξέρεις, όλα αυτά τα τριχάκια τη βλέπει. Και γενικά αποφεύγω το βούρτσισμα. Θα βουρτσίσω τα μαλλιά μου μόλις βγω από το μπάνιο και μετά κατά πάσα πιθανότητα δεν θα τα ξαναβουρτσίζω. Θα χτενιστώ κατευθείαν. Πρόσεξε τώρα τι γίνεται. Άμα δεν χτενιστώ, που υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, αν με έχει καταλάβει λίγο, και εννοώ χτενιστώ να κάνω μπουκλές, αυτά. Επειδή ετοιμάζουμε στην εκπομπή, μετά έχω συνήθως όλη τη βδομάδα φτιαγμένο μαλλί. Άμα δεν χτενιστώ όμως, στην κανονική μου ζωή, στην καθημερινότητά μου, παίρνω ένα λαστιχάκι τέτοιο, τα σηκώνω ψηλά, αφού τα στεγνώσω λίγο με το πιστολάκι, ή αν στεγνώσουν μόνα τους, και κάνω αυτό. Για τη βούρτσα, παιδιά, να πω, γιατί πριν προχωρήσουμε στο επόμενο, για τη βούρτσα, λοιπόν, να πω το εξής. Η βούρτσα η οποία μας έδειξε η Σύση τώρα είναι μια βούρτσα εξτέ. Ωραία. Η Σύση, από ό,τι βλέπω, διατηρεί τα μαλλιά της σε μια εξαιρετική υγεία που σίγουρα κάνει και κάποια έξτρα πράγματα σε επίπεδο θεραπείων κτλ. Ωραία. Και βέβαια σίγουρα φροντίζει και το κούρεμά της. Δεν είναι δεκαπαρισμένα τα μαλλιά της πια. Χρησιμοποιεί μια βαφή με τον hair expert, ο οποίος την αναλαμβάνει, ο οποίος της διατηρεί μια εξαιρετική ποιότητα. Σχετικά με τη βούρτσα, τα δόντια τα οποία έχει μια τέτοια βούρτσα είναι για να δίνει ένα πολύ ευγενικό βούρτσισμα. Όμως, μη χρησιμοποιείτε αυτή τη βούρτσα σε μαλλιά τα οποία να είναι νοπά. Αυτή η βούρτσα είναι ιδανική για να ξεμπερδεύει μαλλιά τα οποία να είναι στεγνά. Αν θέλετε λοιπόν να ξεμπερδεύετε μαλλιά τα οποία να είναι νοπά ή στεγνά ή νοπά και να μην έχετε κανένα ίχνος σπασίματος, θα επιλέξετε βούρτσα τύπου teaser, όπου έχει τα δοντάκια τα οποία είναι εύκαμπτα σιλικονούχα χωρίς κανένα μπυλάκι στην άκρη. Αυτό θα σας δώσει μια πολύ καλύτερη ασφάλεια και σε βρεγμένα αλλά και σε στεγνά μαλλιά. Και μετά αυτό φαίνεται, τώρα είμαι μες στο κάδρο, καλέ. Και το αφήνω να στεγνώσει εκεί, δηλαδή το αφήνω ένα τρίωρο. Και μετά μόλις θα κατεβάσω, κάνει έτσι ένα ελαφρό κυματάκι. Καλά, φανταστείς ότι είσαι χτενισμένη. Ούτε καν. Αλλά αυτό κάνω στην καθημερινότητά μου γιατί είμαι πάρα πολύ τεμπέλ. Δίνει ένα πιο ελεύθερο αποτέλεσμα αυτό το πιάσιμο. Και το σημαντικό σε αυτό που έδειξε είναι ότι δεν τα έσφιξε πάρα πολύ. Γιατί πάρα πολλές γυναίκες πιάνετε και σφίγγετε πάρα πολύ τα μαλλιά σας και αυτό δημιουργεί μηχανική τριβή. Σπάνε τα μαλλιά σας. Έχω κάπου να πάω. Ή αν έχω να κάνω ένα βίντεο για σένα και θέλω να είμαι λίγο έτσι πιο περιποιημένη, ή θέλω για κάποιο λόγο θα βγω, ξέρω εγώ, το βράδυ να ετοιμαστώ, να είμαι πιο όμορφη. Και θα κάνω αυτά που θα σας δείξω τώρα. Ξεκινάω πρώτα να τα βουρτσίσω, γιατί δεν μπορώ να τα χτενίσω και να τα δουλέψω με τις πρέσες και τις μασχές, αν δεν είναι χτενισμένα. Πάντα τα χτενίζω από κάτω προς τα πάνω, γιατί λένε ότι αυτός είναι ο τρόπος για να μην σπάει το μαλλί. Και σιγά σιγά. Και έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό, Σύση, γιατί με αυτόν τον τρόπο κατεβάζουμε τους κόμπους από τα σημεία τα οποία οι κόμποι ξεκινάνε από κάτω προς τα πάνω. Ξεκινάμε λοιπόν και καθαρίζουμε την επιφάνεια, ξεμπερδεύουμε, κατεβάζουμε τους κόμπους. Έτσι λοιπόν μειώνουμε τα σπασίματα κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος. Μπορεί εσύ να μην τα βουρτσίζεις συχνά, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες αγαπούν το να αισθάνονται τη βούρτσα να περνάει μέσα από τα μαλλιά τους και είναι μια διαδικασία την οποία κάνουν πιο συχνή. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Σιγά ανεβαίνουμε. Να, εμένα αυτό το κρακ που ακούγεται πονάει. Μες στην καρδιά μου χτυπάει. Απαλά, παιδιά, δεν βιαζόμαστε. Και μετά φτάνουμε πάνω. Παίρνω μια βούρτσα στρογγυλή, την πολύ χοντρή. Αυτή. Και το πιστολάκι. Και κάνω λίγο όλα τα πάνω. Δηλαδή τη φράτζα. Όχι πολύ, παιδιά. Με τρόπο, απαλά. Ίσα-ίσα για να ενωθούν. Να μην βγαίνουν χωρίστρες και περίεργα. Και λίγο για όγκο. That's it, από πιστολάκι. Λοιπόν, από εργαλεία, πέρα από το πιστολάκι, για ίσιωμα, πώς το λέτε τώρα αυτό εδώ στην Αθήνα. Το πιστολάκι δεν το έχεις, έτσι, το καταλαβαίνεις, οκ. Σιωτικό, πρέσα, μασιά, πρέσα, δεν ξέρω. Μασιά, αυτό, έχω τις Babyliss, εγώ το δουλεύω στο 9, στο 10, δεν το πάω τέρμα καυτό. Έχω... Παιδιά, αν επιλέγετε προϊόντα Babyliss, μιας και είπε αυτό τώρα η Σύση, προτιμήστε τα Babyliss Pro, γιατί έχουν καλύτερες προδιαγραφές σε σχέση με αυτά τα οποία βρίσκεται έξω. Τα Babyliss Pro απευθύνονται σε επαγγελματίες. Τυπικό. Κάψει και το χέρι μου 2-3 φορές. Αυτό το χρησιμοποιώ μόνο για ίσιωμα ή για τελείωμα. Για να κάνουμε τώρα αυτό το σπαστό, το κυματάκι και τα λοιπά, αυτό που μου ζητάτε, θα χρησιμοποιήσουμε αυτό. Babyliss και αυτό. Αυτό πάει μέχρι 200, θα το βάλουμε στο 150. Μην το βάζετε τέρμα καυτά, παιδιά, δεν θα κάνετε πιο γρήγορα. Μόνο θα καταστρέψετε τα μαλλιά σας. Παιδιά, έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό το οποίο λέει η Σύση.
και είναι κάτι το οποίο έχω πει πάρα πολλές φορές στα βίντεο μου, το εξής, ότι η ιδανική θερμοκρασία για να ψήνουμε τα μαλλιά, είτε είναι καυκάσια είτε είναι νεύρικα, είναι οι 185 βαθμοί. Οτιδήποτε κάτω από 185 θα σας δώσει λιγότερη διάρκεια στο χτένισμά σας. Οτιδήποτε παραπάνω θα πάει να αφυδατώσει την υγρασία της τρίχας. Οπότε, max 185 βαθμούς. Εκεί λοιπόν είναι το range το οποίο πρέπει να κινείστε για να μην γίνετε τα μαλλιά. Και πάντα βέβαια με θερμοπροστασία. Μπορεί να καταστρέψετε τις τρίχες που μεγαλώνατε πάνω από ένα χρόνο, γιατί τα μαλλιά κατά μέσο όρο μεγαλώνουν μία παλάμη το χρόνο. Μπορεί να καταστρέψετε τόσο μήκος μαλλιού με ένα μόνο κακό χτένισμα. Ένα, να το κρατήσει λίγο παραπάνω, να μην έχεις βάλει υλικό, να μην είναι έτοιμη η τρίχα σου να έχει ξεραθεί. Πάει! Υλικό εννοεί θερμοπροστατευτικό και έχει απόλυτο δίκιο, ρε παιδιά. Είναι αυτό το οποίο φωνάζω τόσο καιρό. Πάντα θερμοπροστασία και πάντα πολύ ευγενικές κινήσεις στο χτένισμά σας και στην ιδανική θερμοκρασία. Να σας τρομάξω, αλλά προσέξτε, όταν θέλουμε να κάνουμε αυτό το wavy, το χαλαρό, το τύπου έτσι μόλις ξύπνησα, δεν καταλαβαίνω, δεν έχω χτενιστεί. Αυτό θέλει πολύ χοντρές μπούκλες να πιάνεις. Πιάνω τώρα σχεδόν το μισό κεφάλι και το άλλο μισό το έχω κάτω. Και θα τα χωρίσω στη μέση, αυτά που μείνανε, και μετά αυτά θα τα χωρίσω στα δύο. Χτενίζω καλά την τούφα και τη γυρνάω γύρω-γύρω, αφήνοντας την ακρούλα λίγο ίσια. Αυτή η ακρούλα θα κάνει και αυτό το look το πιο χαλαρό. Γιατί άμα η ακρούλα είναι τέρμα μπουκλωτή, είναι αυτό του κομμωτηρίου του πολύ στημένο. Το πάμε πίσω. Παίρνουμε την... Ένα ωραίο μυστικό για να ξέρετε ότι έχετε ψήσει αναλογικά τα μαλλιά σας, είναι να μετράτε σε συγκεκριμένο χρόνο. Δηλαδή, άλλες γυναίκες που έχουν πιο χοντρά μαλλιά, την ώρα που πιάνουν λοιπόν την τούφα, γυρνάνε γύρω από το σίδερο, μετράνε 1, 2, 3, μέχρι το 6. Οι γυναίκες που έχουν πιο χοντρά μαλλιά πάνε μέχρι το 10. Οπότε, για να είστε σίγουροι ότι έχετε ψήσει αναλογικά τα μαλλιά σας, την ώρα που περνάτε λοιπόν, που βάζετε και την τελευταία τούφα, αρχίζετε και μετράτε το ίδιο σε όλες τις τούφες. Από το 1 ως το 6, από το 1 ως το 6, από το 1 έως το 6, από το 1 έως το 6. Έτσι θα είστε σίγουρες ότι θα έχουν ψηθεί σε εισαγωγικά αναλογικά τα μαλλιά σας και δεν θα σας πέσει το χτένισμα. Πολύ σημαντικό τι. Πάμε. Επόμενη. Πάλι αφήνουμε λίγο ίσια την ακρούλα πίσω και συνεχίζουμε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Συνήθως όταν κάνω τα μαλλιά μου την πρώτη τούφα την τρώω. Δεν το κλείνω από πάνω, το κρατάω ανοιχτό. Γιατί συνήθως το από πάνω, άμα το κλείσω, μου κάνει μια γραμμή πάνω στα μαλλιά που μου τους πάει. Τέλεια. Κατεβάζουμε άλλη μια σειρά. Θα μείνουν πολύ λίγα πάνω. Υπάρχουν και σίδερα τα οποία δεν έχουν το πιάσιμο, απλά είναι wang, είναι ελεύθερα. Οπότε μπορείτε να χρησιμοποιείτε και ένα ελεύθερο σίδερο για να μην χρειάζεται να πατάτε συνέχεια το κουμπί. Και την έξω τούφα, ενώ συνεχίζω και ανεβαίνω, τη γυρνάω ανάποδα για να κάτσει καλά η φράτζα. Θα το καταλάβεις αυτό σε λίγο. Δηλαδή αντίθετη φορά, προς τα πίσω. Πώς θα ήταν να μας εφησούσε πιστολάκι και σαν... Και κάνουμε και από την άλλη το ίδιο. Πολλές στενοντίτιδες. Και πάμε στο τελευταίο κομμάτι. Τι να πούμε κι εμείς που είμαστε στα κομμωτήρια όλη μέρα σας, με τις στενοντίτιδες. Τι βρίσκουμε τη χωρίστρα μας. Εμένα στη μέση μου βγαίνει το λίγο πιο μπόχο. Όταν θέλετε όγκο στο μαλλί, είναι το μαλλί σας έτσι αυτό το baby hair που είναι και το δικό μου που είναι λίγο, αντί να την πάρεις στην τούφα και να την ψήσεις εδώ, στο κανονικό της, το σηκώνεις και το ψήνεις εδώ. Μετά όλο αυτό έχει πολύ πιο ανωδική φορά, ειδικά στα πάνω πάνω. Τι είναι αυτό, έκανα, γέμισε. Και πάμε και από την άλλη. Αυτά που είναι πιο κεντρικά, δεν τα ψήνω δεξιά ή αριστερά, τα ψήνω προς τα πίσω και μετά ανοίγουν μόνα τους. Και κάπως έτσι έχει τελειώσει το ψήσιμο. Τώρα θα βάλω και την πρέσα, το ισιωτικό, στην πρίζα.
Για να μην μας βγει πάρα πολύ μπουκλέ. Θυμάστε στο βίντεο που είχαμε κάνει με τα 80s. Πέτα το λίγο ρε Φώτη να δούμε την μπουκλα. Σε αυτό το βίντεο λοιπόν που είχαμε κάνει με τα 80s, που έχω κάνει πολύ μπουκλα. Είναι με το ίδιο εργαλείο, αλλά έχω πιάσει πολύ πιο λεπτή τούφα. Καλά, πρέπει πάνω από ώρα να χτενιζόμουν. Αλλά τούφα και μετά βγαίνει αυτό το μπουκλε παντού. Το πιο 80s. Μέχρι να ζεσταθεί η πρέσα, ξύνω λίγο τις κορυφές, στη φράτζα, αλλά πολύ λίγο. Γενικά δεν χρησιμοποιώ λακ, δεν μου αρέσει. Και αφού τα αφήσω να κρυώσουν λίγο, μετά τα τεινάζω. Πολύ. Είσαι ακόμα εκεί? Και αφού έχουμε τεινάξει, μετά παίρνω αυτήν. Τώρα που τη βρήκα δεν ξέρω, αλλά έχει πλαστικά δοντάκια που... Την βούρτσα που σας είπα προηγουμένως, ότι μπορείτε, τέτοιου τύπου τέλος πάντων, ότι μπορείτε να χρησιμοποιείτε και σε βρεγμένα μαλλιά, έτσι. Για να ξεμπερδεύετε τα μαλλιά σας χωρίς να σπάνε. Πολύ ωραία και λίγο τα χτενίζω, αλλά όχι να κάτσω να βουρτσίσω, ξέρεις, με την ησυχία μου. Λίγο τούφα. Και όταν αυτό πια έχει φτάσει στα όρια του, έχει ζεσταθεί, λίγο ισιώνω για να μην είναι η μπουκλα υπερπαραγωγή. Και να είναι λίγο μόλις ξύπνησα, μόλις βγήκα από τη θάλασσα, πω, έχει πολύ αλάτι, σπάσαν τα μαλλιά μου. Αυτό, τόσο λίγο. Ειδικά αν τα μαλλιά σας είναι λεπτά, εγώ θα έλεγα να το αποφύγετε αυτό το βήμα, γιατί τα μαλλιά σας σίγουρα, επειδή δεν είστε επαγγελματίας, δεν μπορούν να κρατήσουν τόσο έντονο σγουρό. Ωραία. Οπότε, καλό θα ήταν να μην ξαναδώσετε θερμότητα για να ισιώσετε, γιατί αυτό μπορεί να σας ρίξει τελείως το χτένισμα και να μην το έχετε την ώρα που το θέλετε. Σκεφτείτε ότι πάντα ετοιμάζεστε, έχετε ένα ραντεβού στις 4 και ετοιμάζεστε από τις 3, από τις 2. Οπότε μετά από μία ώρα έχετε τον κίνδυνο να μην έχετε χτένισμα. Βέβαια, εδώ η Σύση έχει μάθει σε μία τελείως διαφορετική ρουτίνα, γιατί συνήθως δουλεύουν τηλεόραση, οπότε ετοιμάζεται τώρα, βγαίνει τώρα. Οπότε αυτό ναι, μπορεί να ισχύει για την ίδια. Αλλά προσέξτε το, ειδικά οι γυναίκες με λεπτά μαλλιά. Και ξύνω κατά τόπους τη φράτζα λίγο πιο πολύ και μετά περνώντας μέσα από το μαλλί περνάω και καμιά ξυσιά, έτσι για το καλό. Και αυτό είναι όλο στην ουσία και βγαίνει έτσι λίγο πιο... Έτσι είναι πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά σου, μην τα χαλάς, ξέρεις πώς σου πάνε, ξέρεις τι στυλ σου δίνουνε. Δεν μου λες, είμαι νόστιμος. Αυτό το beachy, χαλαρό, wavy, που δεν είναι καθόλου beachy όμως, άμα πας στην παραλία με αυτό το μαλλί και μπεις με στη θάλασσα θα διαλυθεί. Αλλά εντάξει, αυτό το natural και καλά. Οπότε αυτός είναι ο τρόπος. Η ρουτίνα του μαλλιού μου είναι αυτή. Νάτι. Δεν ξέρω, φανταζόσασταν κάτι πολύ ιδιαίτερο, μου το ζητάτε πάρα. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήταν το reaction video στη Σύση Χριστίδου. Εμένα, Σύση, μου άρεσε πάρα πολύ η ρουτίνα σου, δηλαδή θεωρώ ότι έχεις πάρα πολλά στοιχεία τα οποία είναι σημαντικά. Έχω κάνει τις διορθώσεις μου, τις οποίες θα σχολιάσουν και οι δικοί σου followers, θεωρώ, αλλά και οι δικοί μου οι άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν τα βίντεο από κοινού. Θέλω λοιπόν να μπείτε κάτω στα σχόλια να μου γράψετε τι σας άρεσε σαν tip, τι είναι αυτό το οποίο κάνετε στα δικά σας μαλλιά. Τι είναι αυτό το οποίο ακούσατε και δεν δούλεψε, είτε από αυτά τα οποία είπε η Σύση, είτε από αυτά τα οποία είπα εγώ. Αν σας άρεσε γενικά το βίντεο το οποίο κάναμε σήμερα, άλλο ένα reaction βίντεο. Σύση, αν κάνεις άλλο ένα hair care routine, θα είναι μεγάλη μου χαρά, το περιμένω πώς και πώς να βγω να κάνω ένα reaction. Και όπως πάντα, στείλτε μου τον αγαπημένο σας YouTuber, ο οποίος θέλετε να του κάνω reaction βίντεο, για να κάνω ένα reaction βίντεο σε σχέση με τα δικά του μαλλιά και τη δική του ρουτίνα. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου, είμαι ο Θοδωρής Οικονομάκης, hair expert από το economax.gr. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Πατήστε subscribe και στη Σύση και σε μένα. Φιλιά πολλά. Γεια σας.